Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα που συντελέστηκαν σε ελληνικό έδαφος. 28 Δευτέρου 2023 στα Τέμπη. Σε βάρος του μέλλοντος της χώρας μας, εναντίον νέων ανθρώπων. Τι ακολούθησε αυτή την απώλεια, πέραν από τον θρήνο των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, πέρα από την οδύνη που οι περισσότεροι νιώσαμε. Είδαμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πετάει λουλούδια στα συντρίμια, που ήταν ένα με τις καμένες σάρκες των παιδιών μας, μαρτυρούν τα μέλη των οικογενειών τους, τα αδέλφια, οι σύντροφοι, οι μάνες. Είδαμε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στην εξέταση των συντριμιών των δύο τρένων. Είχαμε την παρέτηση Καραμανλή για να φτιάξει την εικόνα του και να πάρει 22.000 ψήφους. Στις 11 Απριλίου ξοδεύτηκε το τεράστιο ποσό 747.862 ευρώ για τη μεταφορά όλων των σίδερων και των βαγονιών σε οικόπεδο του ΟΣΕ και σε 72 ώρες καθάρισαν, τσιμέντωσαν, τελείωσαν. Και ακολούθησαν τα πορίσματα. Το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 228 σελίδων, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2023. Το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών. Το ευρωπαϊκό πόρισμα για τη Σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Ποια η αποτίμηση, ποιος, τι φταίει, παράνομη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, η κακιά η στιγμή, ο σταθμάρχης, πολυετής παθογένεια συστημάτων ασφάλειας χρόνων και ανθρώπινο λάθος, όλες οι διαπιστώσεις, όλες οι αποδείξεις, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα των ερευνών απαιτούν την ορθή ανάγνωσή τους για την αποτίμηση του εγκλήματος αυτού. Σε ένα κράτος που θέλει να θεωρείται προηγμένο, τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν άψογα, ακριβώς για να αποκλείεται η περίπτωση του ανθρώπινου λάθους. Στο όνομα αυτών των γονέων που δεν πήραν ούτε ένα κοκαλάκι του παιδιού τους να θάψουν, τιμώντας τα αθώα σώματα των νέων που κάηκαν, διαμελίστηκαν, εξαϊλώθηκαν, στο όνομα της απόδοσης της δικαιοσύνης των ψυχών τους, αλλά και όλων των Ελλήνων που απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, να επέλθει τιμωρία, να διατηρηθεί μνήμη των αιτίων του εγκλήματος για να καταστεί δυνατόν να μην επαναληφθούν ποτέ στο μέλλον για την εμπέδωση του αισθήματος της δικαιοσύνης και της ασφάλειας που πρέπει να είναι απαραίτητη όρη για τη διαβίωσή μας, οφείλουμε να υπερψηφίσουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν συμπορευόμαστε ούτε συντασσόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθώντας να συγκαλύψει, να διαχειριστεί επικοινωνιακά τον αποτροπιασμό που προκάλεσαν οι απάνθρωπες δηλώσεις Γεωργιάδη, ότι ουσιαστικά το 41% ήταν η άφηση των αμαρτιών και η οποία Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι θα ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ διαφωνώντας με το περιεχόμενο. Υπερψηφίζουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή ως γνωστόν, με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, η Εξεταστική έχει αρμοδιότητες ανακριτικών αρχών και εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ερευνά συνολικά την υπόθεση και όχι ειδικά ποινικές ευθύνες. Αποδίδει πολιτικές ευθύνες και αν βρεθούν αποχρώσεις ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, τότε ζητάει από τη Βουλή να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, στις 23:21 λεπτά, κοντά στον οικισμό Ευαγγελισμός Τεμπών, Λάρισας, ο επιβατικός ελκόμενος σειρμός, Intercity 62, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε με τοπικά με την εμπορική αμαξοστοιχεία 63-503, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. 57 νεκροί, 85 τραυματίες. Μετά το συμβάν της σύγκρουσης ακολούθησε πυρκαγιά. Άμεσα εμπλεκόμενοι για τον σιδηρόδρομο φορείς, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, ΟΣΕ, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Hellenic Train, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΕΑΟΣΕ. Επιγραμματικά, ορισμένα από τα αναδειχθέντα γεγονότα στο πόρισμα εμπειρογνωμόνων που διόρισε η κυβέρνησή σας και μαζί και αίτια συμβάντος. Εκτός λειτουργίας, η ηλεκτρική πλευρική σηματοδότηση στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη, φωτεινοί σηματοδότες, δεν λειτουργούσαν. Και φυσικά δεν τηρούνταν το κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται στον Γενικό Κανονισμό Κίνησης. Όπως αυτό συμπληρώνεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους που εκδίδει η Διεύθυνση Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Διακοπή λειτουργίας σε μέρος της συγκεκριμένης γραμμής κίνησης του σειρμού. Φωτόσημα εξόδου εκτός λειτουργίας. Τεχνικά προβλήματα στο χειρισμό αλλαγής γραμμών και για 1.200 μέτρα δεν ήταν επιτρεπτή παρακολούθηση της πορείας του σειρμού. Στη θέση Καραγάτση δεν λειτουργούσε η τροχοεπαφή κατάληψης γραμμής.
Για την ταχύτητα τρένου δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος, μαρτυρούν οι εμπειρογνώμονες. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και δεν θα έπρεπε να σχετίζεται με την ασφάλεια της κίνησης των σειρμών. Τι έπρεπε να έχει κάνει ο σταθμάρχης που δεν έκανε. Δεν θα έπρεπε να είχε επιλέξει τη χειροκίνητη διευθέτηση των αλλαγών. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Είχε τα προσόντα να είναι εκεί? Ήταν πολιτική σας επιλογή. Δεν πληρούσε κανένα προσόν στην πραγματικότητα. Μία μετάταξη που έγινε σε παρέκκληση, κατά παράβαση του ορίου ηλικίας και προσκομίζοντας έγγραφο που σχεδόν έχει αποδειχθεί ότι ήταν πλαστό. Καθώς η νομαρχία Λάρισας που το εξέδωσε ως προς την ικανότητά του και τη γνώση του επί της πληροφορικής, βεβαίωσε ότι αυτό δεν το εξέδωσε ποτέ η ίδια ως αρχή. Δεν έχω το χρόνο, πολύ χρόνο, για να επεκταθώ σε άλλα σημεία που ήθελα να φέρω στο φως της Βουλής σε σχέση με τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, τα οποία στην πραγματικότητα φέρνουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, εμπειρογνώμονες της δικής σας επιλογής, για όλα αυτά τα γεγονότα που συνέτρεξαν ταυτόχρονα ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το έγκλημα. Θα επισημάνω ωστόσο και παρακαλώ την ενοχή σας, κύριε Πρόεδρε, ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, μας ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών για οτιδήποτε είχε στη δικαιοδοσία του και στην έγκρισή του ενέκρινε τον Μάρτιο 2019 τον τροποποιημένο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας που ευθύνεται για τις καθυστερήσεις και την υλοποίηση της Σύμβασης Ανάταξης της Φωτεινής Σηματοδότησης και Συστημάτων Ασφαλείας την περίοδο 2016-2022. Ευθύνες επιρρύπτονται επίσης στη Ρυθμιστική Αρχή Κίνησης των Σιδηροδρόμων. Η ΡΑ στη χώρα μας είναι υποστελεχωμένη, όπως υποστελεχωμένος είναι και ο ΟΣΕ. Λιγότερο από 800 υπαλλήλους απασχολούσε το 2022 και στη συνέχεια το 2023. Με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και 200 με συμβάσεις έργου. Η υποστελέχωση αυτή δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ήταν επιλογή της κυβέρνησής σας. Όπως επίσης, σε γνώση σας ήταν ότι σημαντικός εξοπλισμός του ΟΣΕ δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί συνέβαιναν πολλοί βανδαλισμοί και παράνομη αφαίρεση σιδηροδρομικών υλικών. Είναι γνωστά μάλιστα στην κυβέρνησή σας τα παράνομα κέντρα επεξεργασίας χαλκού και σίδερου, που αφήνεται απροκάλυπτα να λειτουργούν, ενισχύοντας την παραβατικότητα. Προκλητική για τα πεπραγμένα σας η διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία για τους διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων ως προσπάθεια αντίστασης στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συστηματικά στην εκτέλεση έργων στο σιδηρόδρομο. Σκανδαλώδες ότι πίσω από τα εργολαβικά και τις επιχειρηματικές συγκρούσεις υπήρξε και μια παρασκηνιακή μάχη τεχνολογικής επικράτησης μεγάλων εταιριών στα συστήματα του ΟΣΕ. Οι μεγάλες παρατάσεις και καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών συνεπάγονται ανατροπή του προγραμματισμού των φορέων και ελλειπή εξυπηρέτηση των αναγκών που προορίζονται να εξυπηρετήσουν. Σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς και τη συνακόλουθη συμβατική εκτέλεση του έργου διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις που οδηγούν σε χορηγήσεις παρατάσεων με αποτέλεσμα τα εκτελούμενα έργα να παρουσιάζουν διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο περαίωσης από τον αρχικά προβλεπόμενο. Ελάχιστοι φορείς δεν εμφανίζουν τη συστημική αυτή παθογένεια που μαζί με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης καθυστερούν ή ακυρώνουν το όφελος για το δημόσιο συμφέρον. Οι αναθέτους στους αρχές αποδέχονται τα αιτήματα παράτασης των αναδόχων και δεν αναζητούν την τυχόν ευθύνη τους για την επέλευση των καθυστερήσεων. Παρόμοιο είναι και το καθεστώς που επικρατεί με το φαινόμενο χάους του ελληνικού κτηματολογίου εδώ και 28 χρόνια. Η έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας σε σχέση με τους αναδόχους και τα έργα που παραδίδουν είναι δική σας πολιτική βούληση. Κύριοι της κυβέρνησης, εσείς που στο σχόλασμα βάλατε στην τσάντα της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος το 41%. Η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη ανοίγει πολύ βαθιά τους ασκούς του αιώλου. Και σαν αποκαλυφθεί η αλήθεια και για την εγκληματική διαχείριση της Σύμβασης 717, θα γίνει η απαρχή για την αποκάλυψη περισσότερων σκανδάλων. Βοά η ποινική δικογραφία για τις ευθύνες των υπουργών σας και των επίλεκτων στελεχών που στελέχωναν τον ΟΣΕ, τη ΡΑ, στην ΕΡΓΟΣΕ. Όμως εδώ σήμερα δεν θα πούμε για τις μελέτες, τις καθυστερήσεις του αναδόχου, των εμπλεκομένων της δικαιοσύνης. Εδώ σήμερα ήρθαμε να πούμε και τα λόγια αδερφού θύματος που απάντησε στον κύριο Βορύδη για την κρίση του ότι τα Τέμπη κρίθηκαν από δύο εκλογές.
Όχι. Τα Τέμπη δεν κρίθηκαν από δύο εκλογές. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι η δικαίωση 57 διαμελισμένων και καμένων ανθρώπων κρίθηκε από την ψήφο των πολιτών. Μήπως και τα φάρμακα, τα χειρουργεία και η αποκατάσταση των πολυτραυματιών κρίθηκε σε δύο εκλογές. Είστε υπεύθυνοι που το επιτρέψατε να γίνει. Να μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή και να συγκρουστούν χωρίς κανένας να το ξέρει ή να μπορεί να το σταματήσει και να δολοφονήσουν τους ανθρώπους μας. Είστε υπεύθυνοι που δεν έχετε την ικανότητα να σώσετε τους πολίτες που κινδυνεύουν να καούν πάνω στο πιο κεντρικό σημείο της χώρας. Είστε υπεύθυνοι που έχετε αφήσει την ασφάλεια των πολιτών στο έλεος της τύχης και του ανθρώπινου παράγοντα. Είστε υπεύθυνοι που επιτρέπετε να κυκλοφορούν τρένα χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας και με επικίνδυνα υλικά. Είστε υπεύθυνοι που έχετε παρατήσει στο έλεος του Θεού τους πολυτραυματίες. Είστε υπεύθυνοι που ταΐσατε τα mainstream media εκατομμύρια ευρώ για να σταματήσουν να σας επικρίνουν. Για τους λόγους αυτούς, για να γίνει πλήρης διαλεύκανση του συντελεσθέντος εγκλήματος των Τεμπών, υπερψηφίζουμε την πρόταση, θέλοντας να δώσουμε νόημα και ουσία στην σπαρακτική κραυγή, στην ευχή και κατάρα εκείνου του χαροκαμένου πατέρα. Όπως μετράς, θα μετρηθείς. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγεωργοπούλου.